πυραβλάκατος βγήκε Σεριάννη στο Κάβο Γκρέκο, τουρκική πυραβλάκατος. Ακριβώς, είχαμε μια νέα τουρκική πρόκληση. Τουρκική πυραβλάκατος, να το πούμε. Τουρκική πυραβλάκατος, είχαμε μια νέα τουρκική πρόκληση χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο, όταν μια πυραβλάκατος του τουρκικού πολεμικού ναυτικού παραβίασε επιδεικτικά το θαλασσίο χώρο της Κύπρου και πέρασε σε μικρή απόσταση από τις ακτές μας. Η πυραβλάκατος ήταν ορατή η Νατάσα από την περιοχή του Κάβο Γκρέκο και έγιναν αντιληπτοί από ψαράδες που βρίσκονταν στην περιοχή, οι οποίοι ειδοποίησαν τη λιμενική αστυνομία. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, η εν λόγω πυραβλάκατος απέπλευσε από το κλειστό λιμάνι της Αμοχώς του, όπου έκανε ασκήσεις παρακολούθησης και κινήθηκε 10 με 12 ναυτικά μίλια νότια του Κάβο Γκρέκο με κατεύθυνση προς την Τουρκία. Την πυραβλάκατο, όπως μας είπαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα αντικαταστήσει άλλο τουρκικό πολεμικό πλοίο, αφού αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται από τους Τούρκους. Η κίνηση αυτή συνιστά χαμηλή ένταση πρόκληση, καθώς μεγαλύτερη πρόκληση θεωρείται το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πλοιάριο ναυλοχούσε στο κλειστό λιμάνι της Αμοχώς του. Θα δούμε αν θα υπάρξει και συνέχεια και τι είναι αυτό και σε τι στόχευε. Το βλέπουμε κατά καιρούς να συμβαίνει να τας αυτό. Βγαίνει Σεριάννη, τουρκική πυραβλάκατος. Ναι, κατά καιρούς. Τώρα είναι και πολύ ρευστό το τοπίο και στα κατεχόμενα που φαίνεται ότι πάνε για προώρες λεγόμενες βουλευτικές εκλογές 7 Ιανουαρίου. Θα δούμε τι θα γίνει και στο ακατεχόμενα που υπάρχει αναβρασμός. Άλλα θέλουν οι μεν, άλλα οι δεν. Υπάρχουν πάρα πολλά όσον αφορά το Κυπριακό και ποια είναι η συνέχεια αυτού του μορφώματος για αυτούς. Να δούμε τι είδους αποφάσεις θα λάβουν και να ενημερωθούμε και εμείς μετά το Κράνα Μοντανά. Λοιπόν, θα πρέπει να σας πάμε.